το ζήσει τη ζωή. Έχει καθίσει ήδη δίπλα μου ο αγαπημένος καθηγητής φυσικής αγωγής Παναγιώτης Μπαλατσινός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το Base Training. Είναι μια ακαδημία γυμναστών ουσιαστικά, στην οποία έχετε πιστοποιημένα πτυχία για όλους εκείνους που διαθέτουν. Διεθνώς. Να γίνουν γυμναστές. Βεβαίως. Πες μου λίγο ουσιαστικά τι είναι το Base Training. Το Base Training είναι μια σχολή που εδώ και 5 χρόνια κάνει πιστοποιημένα διεθνώς πτυχία πάνω στο personal training, στο group training, στο πιλάτες. Από φέτος έχουμε το sport nutrition που είναι ένα πολύ καινούριο πτυχίο. Ουσιαστικά, πολύ εξειδικευμένο. Το καταλαβαίνω είναι για να δίνει κάποιος γυμναστής δίαιτα, συμβουλές διατροφής. Σωστά. Δίαιτες δεν μπορούμε να δίνουμε, εκ νόμου, αλλά συμβουλές βεβαίως και μπορούμε, είναι και από τον νόμο δώσει όλους αυτό. Θέλω να μου πεις σε καταρχήν πόσο χρόνια λειτουργείτε, πού βρίσκεστε. Λειτουργούμε από το 2009 και είμαστε στο μέμπτο χρόνο λειτουργίας. Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, έχουμε έδρα και στην Γλυφάδα όμως και στο Παλαιοφάλιρο για να μοιράζουμε τους φοιτητές μας σε πολύ μικρά γκρουπ και να γίνεται πιο καλά η δουλειά. Θέλω να πεις, υπάρχει έτσι μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο όσον αφορά στο να ασχοληθεί με το fitness αυτή τη στιγμή. Το χρόνο αυτό έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τους φοιτητές από πέρσι. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος έχει κάνει μια στροφή προς το fitness. Είναι ένας τρόπος να κάνει εκτόνωση στον εαυτό του και να ξεχαστεί από τα πολλά τα οποία ο Έλληνας τραβάει αυτή την περίοδο. Σε απάντηνε αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς νέους φοιτητές οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν σπουδές πάνω στο fitness. Μάλιστα. Επιστοποίηση. Πιστεύω ότι σίγουρα όμως θα έχει αυξηθεί και ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στα γυμναστήρια, ίσως. Αυτό πάει μαζί. Υπάρχει personal ζήτηση. Training ή οτιδήποτε. Ισχύει. Οπότε υπάρχει και αυξημένη ζήτηση και αυτό. Είναι η ζήτηση που κάνει τον κόσμο που θέλει να γίνει επαγγελματίας να το ξανασκεφτεί και να πιστοποιηθεί ώστε να μπορεί να βρει δουλειά μετά σωστά. Θέλω να μου πεις τι το κάνει όμως ξεχωριστό σε σχέση με όλες τις άλλες εταιρείες, ακαδημίες τέλος πάντων που υπάρχουν. Εταιρεία είμαστε. Σεμινάρια τέλος πάντων που γίνονται. Έχουμε φανταστικούς καθηγητές. έχουμε πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Και τα πτυχία μας είναι, θα λέγαμε, με τέτοια δόμηση ως το φοιτητής να μπορεί να δουλέψει και στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Είναι το βασικό πτυχίο αυτό. Της σχολής μας είναι παγκόσμιο πτυχίο fitness. Μάλιστα. Δεν ξέρω, γενικά βοηθάς έτσι και τους φοιτητές σου μετά στο πώς θα διαχειριστούν. Γιατί παίρνεις το πτυχίο και συνήθως οι περισσότεροι είτε θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους, που υπάρχει και μεγάλη ανεργία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και αυτός είναι και ο λόγος που θα ξεκινήσουμε κιόλας να κάνουμε τέτοια θέματα στην εκπομπή. Ώστε σαν επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί κάποιος να μην πέρασει στη γυμναστική ακαδημία. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό το να γίνει γυμναστής. Έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να το κάνει μέσα από εμάς. Και με ένα πτυχίο το οποίο είναι γνωρισμένο παγκοσμίως. Οπότε δεν έχει να βλέψει τίποτα. Από το ότι μπορεί να έχασε, ας πούμε, το να πάει στην Εθνική Ακαδημία. Θα είμαστε ειλικρινείς με το κοινό μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιος από το ΤΕΦΑ αποφοιτήσει. Έχω βγάλει το ΤΕΦΑ προσωπικά. Είναι το Πανεπιστήμιο της χώρας πάνω στη φυσική αγωγή. Όμως δεν είναι πανάκια. Μπορεί να βρει δουλειά με τρόπους που του δίνουν μόρφωση, που τον κάνουν έναν πολύ καλό επαγγελματία στην αγορά, ώστε να μπορεί να κάνει σε κάποιον γυμναστική με μεγάλη ασφάλεια. Και αν μη τι άλλο, να ξεκινήσει μια νέα καριέρα. Ωραία, ας δούμε και το πρώτο βίντεο που μας έχεις φέρει, έτσι, από διάφορα σεμινάρια τα οποία έχετε κάνει κατά καιρούς. Ας δούμε το πρώτο βίντεο. Αν είμαστε. Thank you.
Καταρχήν είδα ότι διασκεδάζεται πάρα πολύ. Σας άρεσε, πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό τρόπο για να μάθει όλο αυτό και είδα και πισίνες που εγώ τρελαίνω. Αυτό είναι ένα event που κάνουμε δύο φορές το χρόνο και περνάμε καλά. Εσύ όμως ουσιαστικά ταξιδεύεις όλο τον κόσμο, από ό,τι μου έχεις πει κιόλας. Από πέρσι είμαι σε πολλά συνέδρια καλεσμένο στο εξωτερικό και παρουσιάζω τη δουλειά και τη δουλειά που κάνουμε στην Base Training. Είμαι σαν εισηγητής. Και μπορούμε να δούμε και στο επόμενο βίντεο από διάφορες ομιλίες που έχεις κάνει έτσι, για να πάρουμε και μια συνολική εικόνα. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος. Πώς να το πω, ότι μία εικόνα χίλιες λέξεις. Σαφώς. Και εγώ συμφωνώ. Ωραία, ας πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο. Πολλά βίντεο σήμερα. Θέλω να μου πεις ουσιαστικά ποιοι επιλέγουν οι περισσότεροι να σπουδάσουν σε εσάς, γιατί πέρα από εκείνους οι οποίοι μπορεί τώρα να είναι σε μια ηλικία που να θέλουν να επιλέξουν ένα επάγγελμα και μπορούν ουσιαστικά να το κάνουν μέσα από τη σχολή, υπάρχουν όμως και ήδη καταρτισμένοι γυμναστές οι οποίοι κάνουν κάτι διαφορετικό ή κάτι καινούριο. Γιατί συνέχεια και στη γυμναστική βγαίνουν καινούργια πράγματα. Ακριβώς. Είναι μια επιστήμη που κάθε μήνα έχουμε νέες έρευνες που μας αναιρούν σε μεγάλο ποσοστό τις παλιές. Ναι. Για το πώς χάνουμε κιλά, για το πώς κάνουμε εμείς. Το πώς κερδίζουμε αντοχή, πώς κάνουμε ταχυδύναμη, όλα αυτά ανά μήνα μας τα ψηλοαλλάζουν τα μεγάλα της πανεπιστήμια του κόσμου, μας στέλνουν τις νέες τους έρευνες και εμείς τα περνάμε στα νέα μας βιβλία κάθε χρόνο. Έτσι ώστε αν κάποιος έχει τελειώσει πριν από 5 χρόνια πανεπιστήμιο, πλέον μπορεί το 1 τρίτο από όσα ήξερε τότε να μην ισχύει. Μάλιστα. Οπότε κάνουμε συνεχώς αναβάθμιση γνώσεων και update που λέμε. Τι εξέλιξεις υπάρχουν στον χώρο της γυμναστικής, έτσι να μου πεις λίγο τα καινούρια new entries. Η γυμναστική, ναι. Και τι προτιμάει ο κόσμος, οι γυναίκες και οι άντρες, να το χωρίσεις λίγο. Τι προτιμάνε οι γυναίκες, να πούμε αρχικά τώρα, έτσι. Κάτι που να μην έχει πολύ κόπωση, να είναι γενικώς ευχάριστο. Γι' αυτό και η ζούμπα παγκοσμίως έχει πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, άνθηση. Μεγάλη στροφή πλέον έχει ο κόσμος προς το CrossFit. Είναι μια μέθοδος πιο έντονης άσκησης, πολύ έντονης από την ακρίβεια, που όμως απευθύνεται σε κόσμο που έχει ήδη υπόβαθρο γυμναστικής. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα ξεκινάει, θα πρέπει να μπει σε πολύ καλό γυμναστήριο με πιστοποιημένα χαρτιά από την CrossFit παγκοσμίως για να είναι βέβαιος ότι αυτά που θα κάνει θα είναι σωστά. Σωστά. Το CrossFit είναι μια μόδα, είναι μια τάση και έχει φοβερά αποτελέσματα αρκεί να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη ζωή του κάθε ασκούμενου. Ναι. Άρα όποιος επιλέξει να κάνει το CrossFit να ξέρει ότι αυτός που του κάνει γυμναστική έχει πάρει πιστοποίηση και γνωρίζει τα 2-3 βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει. Οπότε, οι τάσεις είναι η ζούμπα και το CrossFit, ναι, θα λέγαμε. Και το personal training που είναι πολλά χρόνια τώρα, θα λέγαμε ο μόνος τρόπος να δει κάποιο αποτέλεσμα. Πολύ και πολύ γρήγορα, ναι. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω και εγώ. Και θέλω να δούμε και το τελευταίο βίντεο που μας έχεις φέρει. Άλλο που ένα. Είναι ουσιαστικά έτσι, σαν το πρώτο, αλλά ακόμα πιο διασκεδαστικό από ό,τι μου. Θα δείτε, ετοιμάζουμε και ταινία. Εμένα μου το πούλησες. Οπότε να το δούμε κιόλας και το τρίτο βίντεο. Παρακαλώ. Έχουμε λίγο δυσκολία σήμερα, αλλά συγχωρέστε μας, θα πάμε λίγο πιο γρήγορα. Θα παίξει.
είναι. Να πηγαίνεις να σπουδάσεις ουσιαστικά κάποια από όλα αυτά τα πολύ ωραία σεμινάρια τα οποία έχετε και να διασκεδάζεις μέχρι τελευταία. Και κάνεις σκηνοθεσία. Ναι, δεν κάνω κακά. Βίντεο κλιπ. Και δεν συμβούλευες έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το fitness αυτή τη στιγμή? Να σκεφτεί ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στα βίντεο. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πολύ διάβασμα προτού πάρει πιστοποίηση. Mm-hmm. Τουλάχιστον εμείς αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολλά διαγωνίσματα. Ανά ένα 1,5 μήνα ο κάθε φοιτητής τουλάχιστον θα περάσει από μια εξέταση για να δούμε αν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να το δει πολύ ζεστά και όχι απλά σαν το χόμπι. Μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ σοβαρό επάγγελμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Και είναι και αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι αν κάποιος δεν μπήκε στη γυμναστική ακαδημία ή οτιδήποτε και σκέφτεται τώρα ότι του χρόνου και αν, μπορεί να κάνει 2-3 πράγματα που θα του δώσουν την ευκαιρία ουσιαστικά mm-hmm. να ανοίξει και το δικό του χώρο, έτσι δεν είναι? Στην ουσία, εφόσον αυτό που ο νόμος επιτάσσει είναι να κάνεις έναρξη ΤΕΒΕ mm-hmm. και εφόσον βγάλεις άδεια γυμναστηρίου, να έχεις κάποιον διευθυντή από το ΤΕΦΑ μες στο γυμναστήριό σου, mm-hmm. μπορεί ο καθένας να κάνει επένδυση στον χώρο του fitness, να κάνει γυμναστήριο και να ξεκινήσει μια νέα καριέρα. Και πάρα πολύ εύκολα και πολύ, πολύ γρήγορα. Έχω να πω ότι καταρχήν τα σεμινάρια αυτά κοστίζουν σχετικά οικονομικά. Δεν μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ, δεν ξέρω πώς μπορεί μιλάμε, να σκέφτεται κάποιοι. Αν θέλετε, μπορώ να πω και ένα κόστος. Ένα από μέσο όρο, ας πούμε. 200 ευρώ το μήνα μέχρι 350 ευρώ το μήνα για ένα πλήρες και πολύ μεγάλο πτυχίο αυτό και παγκόσμιο πτυχίο. Και μιλάμε για τέτοιες τιμές, γιατί σήμερα αυτό να μπορείς να πάρεις ένα πτυχίο με τόσα χρήματα mm-hmm. είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Οπότε μπείτε στη διαδικασία έτσι να ανησυχηθείς έτσι από το χώρο του fitness, να βρείτε την κατάλληλη έτσι μέθοδο που θα σας εκφράζει περισσότερο, ώστε να το μεταδώσετε και σε όλους εμάς που αγαπάμε πολύ τη γυμναστική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.